Για πάμε και στο πρωινό του Αλφα, στην Αταλία Γερμανού, όπου συνέντευξη της έδωσε ο Βαγγέλης Περής και μίλησε για τους Ντρούλιας Μπράντερς, για γκέι παραστάσεις και για λιάγκηδες. Οπότε πάμε να δούμε τι υπόθηκε στην εκπομπή και συμφώνησε μαζί του η Γερμανού. Α, πάμε να τα πιάσουμε. Ένα-ένα. Με... Ναι, θα τον ζεστάνουμε, όπως λέει ωραία και ο Παναγιώτης, τον Κωνσταντίνο, με μια συνέντευξη του Βαγγέλη Περή, που πάντα έχει το σχόλιο του πάντα για όλα αυτά που μας αφορούν. Αιχμηρό σχόλιο για τους Ντρούλιας Μπράδερς, για τα ολιστήματα στην ελληνική τηλεόραση, για το ποιος είναι απόλυτος δυνάστης στην κάμερα και πώς μπορεί να έχει ενδιαφέρον ένα τηλεοπτικό προϊόν για τρεις ώρες. Θέλω λίγο το σχόλιο σου για όλο αυτό που έγινε με την περιβόητη μαντινάδα των Ντρούλιας Μπράδερς. Αν δεν είχαμε δει σε ένα reality όχι και τις υψηλότερες αισθητικής τους συγκεκριμένους, δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους, ή η μάνα τους θα τους ήξερε, αλλά δεν θα τους ξέραμε ως καλλιτέχνες. Είναι λογικό ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει σε ένα τέτοιο... Κάτσε ρε Βαγγέλη, να σου πω, πόσοι τραγουδιστές έχουν βγει από reality, μόνο αυτά τα παιδιά είναι, Κονομόπουλος, μου έρχεται τώρα στο μυαλό, ποιοι άλλοι είναι που βγήκανε, Μάστορας, εντάξει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις για να γίνεις γνωστός. Οπότε, κλάιν μάιν. Το πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον Κασιδιάρη από έναν οποιοδήποτε πελάτη. Αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Δηλαδή λένε θα ζητήσουμε συγγνώμη στον κύριο Παπαδάκη γιατί τον είπαμε γέρο. Υπάρχει ευθύνη όμως και στο μέσο που αναπαράγει. Ευθύνεται το μέσον και αυτός που το εντάξει, γέρος, ηλικιωμένος. Πόσο είναι, δεν είναι. Πότε θα πάρει σύνταξη. Να πάει να ευχαριστηθεί τη σύνταξή του. Παρακολουθεί. Αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό, δεν το βλέπεις. Επομένως, αν το βλέπεις και μετά βγαίνεις και λες «Αχ, τι ιδέα ήταν αυτό που είδα» και μετά θέλεις και περαιτέρω εξέλιξη του θέματος, είσαι και εσύ υπεύθυνος. Γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση η παράσταση για το Brokeback Mountain? Είναι ένα θεατρικό έργο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή καμιά 300 θεατρικά έργα που λένε πολύ πιο ακραία πράγματα και στην πραγματικότητα δεν ασχολείται κανείς. Ευνηδίως, αν παρουσιαστεί ένας άνθρωπος ο γυμνός ή είναι ο γκέι, γίνεται θέμα και θα βγουν από το εκκλησία online να το καταγγείλουν, θα βγουν κάποιοι σαν και εμάς να καταγγείλουν τους καταγγέλλοντες. Είναι ένα... Υπάρχουν 300 παραστάσεις που παίζουν και δεν τις γνωρίζουμε. Θα μου πεις τώρα αυτό με το χαμό που έγινε, διαφήμιση κάνει στην παράσταση και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Θα γνωρίζαμε ότι υπάρχει γκέι παράσταση Broke Mountain που σκεφτήκανε την ταινία να την κάνουν θέατρο μετά από 10 χρόνια. Θα γνωρίζαμε ότι υπάρχει τέτοια παράσταση. Κλάιν μάιν. Εκτός τόπου και χρόνου θέμα που στην πραγματικότητα δεν απασχολεί κανέναν. Η Άρια Καλύβα έχει κάνει πολλές φορές παράπονο ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την πρότασή της. Και εγώ το ίδιο έχω κάνει. Έχω παραπονεθεί γιατί πολλές φορές δεν μου επιτρέπει, μερικές φορές και η Άρια Καλύβα που είναι παραπονούμενη, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Στην κάμερα απολύτως δυνάστη. Πέφτει σιωπή από το Λιάγκας στα υπόλοιπα σκυλιά του πολέμου. Δεν τους αφήνει να εκφραστούνε. Ναι. Παρά μόνο όταν είναι για Βελόπουλο και για εκκλησία και γκέι, εκεί τους αφήνουν να επιτεθούν. Ναι. Στα υπόλοιπα, εγώ μιλάω. Α, πέφτω από τα σύννεφα. Όλων είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Σχολιάζομαι αν κατά πόσο ένας παρουσιαστής μπορεί να έχει μία, δύο ή τρεις εκπομπές. Μπορεί να έχει και τρεις, μπορεί να έχει και τέσσερις. Για παράδειγμα, αν θες να το πάμε στον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης κάνει τρεις πολύ καλές εκπομπές. Θα μπορούσε να κάνει και τέταρτη, αλλά δεν βγαίνει χρονικά. Γιατί... Οι άλλες εκπομπές του Λιάγκας πού είναι που τις περιμένουμε? Από ματέωση σε ματέωση πάει. Τι γίνεται εκεί στον Αντένα? Δεν τζουλάει το άλογο που λέγεται Γεώργιος Σ. Λιάγκας? Άντε να δούμε για τα τηλεπαιχνίδια και τι άλλο θα παρουσιάσει. Έχει και το ραδιόφωνο. Αν δεν έχει το ραδιόφωνο, θα μπορούσε να το κάνει. Έκανε ένα σχόλιο για τον Γιώργο Λιάγκα, Αντώνης Πρέκας, και λέει ότι πολλές φορές καταντάει αμετροεπής και συμφορά όταν κάποιος έχει πολύ μυαλό. Ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλό χειρισμό του λόγου μπορεί να κάνει και ολιστήματα προκειμένου να ξεπεράσει και τα όρια με αυτό που θέλει να πει. Πολλές φορές μπορεί να συμβαίνει, ναι. Δεν είναι κακή παρατήρηση. Θα πρέπει να συνδυαστεί αυτό με την ανάγκη να πει κάτι ενδιαφέρον επί τρίωρο. Αυτό δεν είναι εύκολο. Θα σου ξεφύγει. Δεν θα είσαι πάντα κέριος
και μερικές φορές μπορεί να ενθουσιαστείς τόσο πολύ από τη φωνή σου και να της προσθέσεις και κάτι σαν σκέψη που δεν θα πρέπει να το πεις. Αυτό ισχύει γενικότερα. Αυτά δήλωσε ο Πέρης. Πάμε να δούμε και το σχόλιο της Γερμανού. Εγώ δεν μπορώ. Κωνσταντίνε, έλα πάλι. Εδώ είναι. Το ξέρω. Έλα πάλι, εννοούσα. Απευθυνόμουν στο σκηνοθέτη μας για να σε βάλει στο παράθυρο. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι ένας από τους ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ. Για το λόγο του, για την πένα του, για όλα του. Και αν έχουμε περάσει κατά καιρούς στο παρελθόν από 40 κύματα τη σχέση μας, όμως αυτό δεν με σταμάτησε ποτέ από το να τον αγαπώ, να τον θαυμάζω και να τον εκτιμώ βαθιά και κάθε φορά ανανεώνεται η αγάπη μου προς το πρόσωπό του με συνεντεύξεις όπως αυτή που μας έδωσε τώρα. Τις πιο πολλές φορές συμφωνώ με αυτά που λέει ο... Εγώ το μόνο που έχω να πω θετικό είναι ότι μου άρεσε το εστιατόριο που έδωσε συνέντευξη με πέτρα από πίσω, κρασιά μπροστά, ωραίος χώρος. Δεν ξέρω γιατί, ποιο εστιατόριο είναι, να πάμε να το επισκεφτούμε. Τουλάχιστον έχει ωραίο χώρο, φαγητό δεν ξέρω. Βαγγέλης. Να το πιάσουμε τώρα γιατί έχει πει πολλά. Τώρα για τους Ντρούλιας Μπράδες, εγώ δεν θα έλεγα να. Δηλαδή, τι να πεις τώρα. Βασικά είναι, δεν χρειάζεται και να πεις για τους Ντρούλιας Μπράδες τίποτα. Ναι, όχι, δεν θα πω για τους Ντρούλιας Μπράδες. Απλώς θα πω επειδή παρακολουθούσα τον. Οι Ντρούλιας Μπράδες, οποίοι αφιερώσαν μαντινάδα και στην καινούριου. Έτσι, μη στεναχωριέσαι, Κατερίνα, που πέρσι σου φάγε τον κόμενο η μπάρκα. Κάτι τέτοιο, είμαστε μαζί σου, κάτι τέτοιο είπανε. Ωραίο. Κωνσταντίνο Ντρούλια, που έβγαινε σε διάφορες εκπομπές προσπαθώντας να υπερασπιστεί το δίκιο του. Όχι να ζητήσει συγγνώμη για το ατόπιμα στο οποίο υπέπεσε, που να το πιάσεις και που να τα αφήσεις τώρα, πιο απ' όλα τα ατοπήματα. Αλλά να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να πει «Μα έτσι είναι οι κριτικές μαντινάδες». Και επειδή έχω έναν κριτικό εδώ στο τραπέζι αυτό, θα τον αξιοποιήσω και θα τον εκμεταλλευτώ και θα τον ρωτήσω «Έτσι είναι οι κριτικές μαντινάδες, όντως δηλαδή». Οι κριτικές μαντινάδες είναι τέχνη. Εντάξει, δεν είναι. Και είναι ένα ποίημα ουσιαστικά. Ναι. Οπότε, ξέρεις, δεν αξιοποιούνται για να πεις κάτι και να απευθυνθείς σε έναν καταδικασμένο άνθρωπο για εγκληματική οργάνωση. Τώρα αυτός είναι κριτικός. Από την Κρήτη, δεν του φαίνεται. Εντάξει, κάπως έτσι. Σε κάθε περίπτωση, οι κριτικές μαντινάδες εκφράζουν τον πομπό τους. Έτσι, ο πομπός είναι ο καλλιτέχνης, οπότε αυτό ήθελε να πει, εγώ το εκλαμβάνω όπως είναι. Ναι, και δεν είναι τώρα, επειδή μετά τον άκουσα και είπε ότι ναι, ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Παδάκη και τον είπα γέρο. Ναι, δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Προφανώς. Ναι, νομίζω ότι δεν. Ή δεν ήταν μόνο εκεί. Δεν ήταν μόνο εκεί ακριβώς. Δεν νομίζω ότι δεν εντόπισε ακριβώς ο κατά τα άλλα συμπαθής Κωνσταντίνος που τις εποχές που κάναμε και εκπομπές με τον Βασίλη το Δρυμούση στο Έψιλον τον είχαμε φέρει και πολλές φορές και δεν το ξεχνώ. Και το θυμάσαι, Παναγιώτη και μου, βέβαια. Απλώς δεν ήταν εκεί το θέμα μας. Ήταν όλο το τι έλεγε αυτή η μαντινάδα. Και λάθος κεφάλι χτύπησες, αδέρφη, Ηλία, αδερφάκι, τι έλεγε. Ναι. Άστο τώρα, άστο, γιατί όπου και να το πιάσεις βρωμάει, άστο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Βρωμάει και ζεχνεί. Αυτά και από το πρωινό του Αλφα. Στο κάτω-κάτω, εσείς οι θεατές κρίνετε, τι παρακολουθείτε, και σχηματίζετε τη γνώμη σας, μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα κάτω στα σχόλια, πάντα κόσμια, μη βρίζετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.